Τιαμάντ έχει να κάνει με την Αιγυπτιακή θρησκεία και συμβολίζει τον κάτω κόσμο για τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με τη λατρεία του αίματος, σαν συστατικό το οποίο υμνεί την αθανασία της ψυχής, και έχει μια προέκταση σε θέματα πάνω καβαλισμού, εξωφορικής μαγείας, αστρικό βαμπυρισμό, dream workings. Το κάθε κομμάτι είναι αφιερωμένο σε μια συγκεκριμένη θεότητα. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι να περικλείσουμε σε ένα φόρο τιμής σε κάποιες θεότητες, όπου για μας, για τον κάθε καλλιτέχνη συγκεκριμένα που συμμετείχε μέσα στα μέντι, έχει κάποιο contact, κάποιο connection με αυτό το συγκεκριμένο σύνδεσμο. Είναι πιο πολύ σαν ένα νέξιον το οποίο θέλουμε να φέρουμε σε επαφή με τον κόσμο το γήινο, το αστρικό επίπεδο, μέσα στη μουσική και να δώσει μια προέκταση όσον αφορά για το πιο πνευματικό κομμάτι πέρα από τη μουσική των Acherontas. Θα συμφωνήσω, και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι έχουμε συνεργαστεί με 4-5 καλλιτέχνες πέρα από τη μπάντα, όπου είναι από τελετουργικές ambient μπάντες και martial, όπως είναι η Artity, η Black of Infinity, η Emmya. Είναι καλλιτέχνες οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη μουσική όχι απλά σαν μουσική, αλλά σαν μια τέχνη, σαν να μπει το φιλοσοφικό κομμάτι μέσα στη μουσική. Η τέχνη δηλαδή να αποκτήσει μια προέκταση πιο πνευματικής υπόστασης. Αυτό το ότι αφήσαμε πιο πολύ τα έχορδα πίσω και επεκτείναμε τη μουσική από τα 40 λεπτά στα 65 λεπτά στο τελευταίο άλμπουμ, έδωσε μια πιο τελετουργική θεατρική ατμόσφαιρα, γιατί χρησιμοποίησαμε πατροπαράδοτους φυσικούς ήχους από τελετουργικά, από παραδοσιακά όργανα Ανατολής. Οπότε δώσαμε μια νέα υπόσταση στο άλμπουμ, ώστε να μπορεί να ακουστεί πιο πολύπλοκο, πιο σύνθετο και μια πιο ευρία άποψη από ό,τι είναι το κοινότυπο black metal. Οι ζωές μας είναι το κίνητρο για να γίνει αυτή η ανάλυση ότι υπάρχει στον ισότερο κόσμο πάνω στην τέχνη της μουσικής. Από εκεί πέρα, σαφώς, αν γράφαμε τέτοια πράγματα ή προβάλαμε ένα τέτοιο image χωρίς να έχει κάποιο connection μέσα στην προσωπική μας ζωή, θα ήταν εμπόριο ή το λιγότερο fake. Οπότε μπορώ να σου πω ότι επειδή τουλάχιστον το 80% των καλλιτεχνών οι οποίοι έχουν εμπλακεί στους Acherontas ή εμπλέκονται ακόμα στους Acherontas είναι μέσα σε αυτές τις κοινωνίες. Ο λόγος που γίνεται αυτό δεν είναι για να προβάλλουμε κάτι, γιατί δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε ακόλουθους μέσα από τη μουσική μας. Ο λόγος γίνεται καθαρά για μας, στο να αποκωδικοποιήσουμε αυτό που υπάρχει στο εσωτερικό μας κόσμο και να βρει προέκταση μέσα της σάρκας της τέχνης. Οπότε, στην ερώτησή σου, τίποτα από ό,τι γράφουμε δεν βασίζεται απλά στη θεωρία. Θεωρία χωρίς πράξη είναι στήρα. Δεν αντιλαμβανόμαστε καταρχήν το black metal σαν άλλο ένα είδος μουσικής. Το black metal έτσι δημιουργήθηκε από τέλη δεκαετίας του 80, αρχές 90, σαν μια έκφραση εσωτερικής αναζήτησης. Να το πω σαν μια προβολή του εσωτερικού εαυτού. Αντιλαμβανόμαστε το black metal σαν φιλοσοφία, σαν στάση ζωής, σαν κάτι το οποίο οφείλει και πρέπει να έχει ιδεολογία. Σαφώς δεν πρέπει όλα αυτά να προέρχονται της μουσικής. Η μουσική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά πρέπει να συμβαδίζει απαραίτητα κατ' εμάς με το φιλοσοφικό κομμάτι. Αυτό είναι και ο λόγος ύπαρξης του black metal. Οπότε κάθε show των Acherontas είναι, δεν θα το πω τελετουργικό για να μην ακουστεί κλισέ, θα το πω ότι είναι το αυλάκι το οποίο θα οδηγήσει τον θνητό να ονειρευτεί πέρα από αυτό που αντιλαμβάνεται σαν κίνημα. Και ουγγί μεταβαλλόμενος και όποτε κοιτάς. Το black metal δημιουργήθηκε σαν μια extreme φιλοσοφία. Από πότε πιστεύεις ότι μας ενδιαφέρει αν κάτι φαίνεται ακραίο στον κόσμο? Σας δεν νομίζω ότι το black metal έχει να κάνει με τις μάζες, ούτε μας ενδιαφέρει να αγκαλιάσουμε τις μάζες και να γίνουμε κοινωνικά αποδεκτοί, είτε στο θρησκευτικό κομμάτι είτε στο πολιτικό, ανεξαρτήτως αν είναι στο αριστερό μέρος είτε στο δεξιό μέρος.
Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα έκφρασης με όποιο τρόπο εκείνο τον εκφράζει. Μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι μεγάλες μπάντες οι οποίοι περισσότεροι ακούνε είχαν πολύ extreme πολιτικές θέσεις, είτε αριστερές είτε δεξίες. Οι Naer Mataron είναι φίλοι και μεγαλώσαμε μαζί από το 1995. Το τι πολιτικές θέσεις έχουν δεν είναι κάτι το οποίο με αφορά. Αλλά σαφώς δεν είναι κριτήριο στο να ρίξω στο χαντάκι κάποιον επειδή έχει μια αντίθετη ιδεολογία με μένα, είτε κάποια ιδεολογία που είναι κοντά σε μένα. Καθένας έχει το δικαίωμα πολιτικής έκφρασης όπως εκείνος το επιθυμεί. Τώρα, όσον αφορά για το κοινωνικό γίγνεσθε, τώρα, άμα κάποιοι σοκάρονται, άμα κάποιος χρησιμοποιεί ακραίες πολιτικές ή θρησκευτικές στάσεις, δεν νομίζω ότι ανήκει στον χώρο του Black Metal. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα έκφρασης με όποιον τρόπο αυτός θέλει. Look at the sky tonight! For the moon has horns! Get us for a Cellini! Όταν μίλησα για υποκρισία πριν και για ελευθερία λόγου, θα σου πω το εξής. Πολλοί κατηγορήσαν τους Acherontas επειδή άλλαξαν όνομα. Στην ουσία δεν άλλαξαν όνομα σε καμία περίπτωση από αυτό που πιστεύουν οι αφελείς, ότι για να γίνει πάντα πιο mainstream και να γίνει αποδεκτή από τον κόσμο. Δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε αποδεκτή από τις μάζες. Για να σου δώσω να καταλάβεις το πόσο κομπλεξικός είναι ο κόσμος και το πόσο αυτοί που πιστεύουν στην ελευθερία έκφρασης και την ελεύθερη θέληση δεν αφήνουν τους άλλους να εκφραστούν όπως θέλουν. Όταν είχαμε υπογράψει με την Αγκόνια στο προηγούμενο άλμπουμ, ο διευθυντής της Sony, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το Metal Hammer και το Rock Hard, αν δεν κάνω λάθος, μου έστειλε προσωπικό email όπου να συμπληρώσω μια λίστα στο να ανεβάσουμε apologize για παλιές, ακραίες, θρησκευτικές και πολιτικές εκφράσεις που είχαμε. Φυσικά η απάντηση μας ήταν αρνητική, ότι δεν μας ενδιαφέρει να πουλήσουν τους Acherontas στο σούπερ μάρκετ της Γερμανίας. Ένα άλλο παράδειγμα ήταν ότι ένα από τα μεγάλα περιοδικά στη Γερμανία, το Legacy, όπου παίζαμε με Acherontas και Nightbringer το 2012, στο Open Air, απαγόρευσε να καλυφθεί το φεστιβάλ με φωτογραφικό υλικό και με συνεντεύξεις και με οτιδήποτε, μόνο και μόνο επειδή βρισκόμουν εγώ στο συγκεκριμένο χώρο και παίζαμε αυτές τις μπάντες. Όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για κατά για κάποιους άλλους, για το δεξιό τους παρελθόν, το παρόν ή το οτιδήποτε, πρέπει να καλοσκεφτούν πρώτα το ότι οι ίδιοι είναι οι οποίοι εμποδίζουν την ελευθερία λόγου, έκφρασης και τέχνης. Στην ουσία το πνεύμα πρέπει να είναι ελεύθερο, ανεξαρτήτου τι ιδέες μπορεί να έχει κανείς. Η πολιτική από μόνη της είναι μια επιστήμη και το θέμα είναι το κάποιος να μην είναι κομματοποιημένος και να μην είναι πρόβατο μέσα στη μάζα, αλλά το να έχει πολιτική άποψη και ελευθερία έκφρασης, αυτή είναι η ουσία και όλος του ελεύθερου πνεύματος. Η Stutthof ήταν και θα είναι μια μπάντα η οποία ήταν ακραία και είχαμε ένα προβοκατόρικο προφίλ έξω. Είναι κάτι το οποίο δεν μετανιώνω. Απέναντι είμαι περήφανος για οτιδήποτε κάνω, εκτός από αυτά τα οποία δεν έχω κάνει στη ζωή μου. Έξω είναι η Stutthof η οποία περιμένει ο κόσμος να ακούσει, μιας και δεν παίξανε ποτέ live. Και γι' αυτό πάντα τα playlist μας τα κλείνουμε με Stutthof. Ο κόσμος περιμένει να τα ακούσει αυτά τα κομμάτια. Και είναι όντως πολύ περίεργο το γεγονός ότι στο εξωτερικό που έχουν περισσότερα κοινωνικά ταμπού με θέματα ευαισθησίας πάνω στην πολιτική, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και απέναντίας σαπορτάρουν στο maximum τέτοιου είδους κινήσεις. Στην Ελλάδα απέναντίας, δεν μιλήσαμε και πριν για ταμπού πάνω στο θέμα έκφρασης, είτε πολιτικών είτε θρησκευτικών θεμάτων, είναι αστείο να βλέπω όλους αυτούς τους extreme τύπους στη metal σκηνή να σοκάρονται με ένα προβοκατόρικο ύφος πολιτικό είτε θρησκευτικό από τη στιγμή που ανήκουν σε ένα ακραίο μουσικό. Τότε ποιο το νόημα κιόλας να πλασάρεις μια μουσική ακραία ιδεολογική έκφραση? Κανένα. Πιστεύω ότι είναι θέμα υποκρισίας καθαρά. Yeah.
τη στιγμή ηχογραφούμε δύο split κυκλοφορίες. Το ένα είναι 4-way split, είναι με τους Ardity και Puissance. Acherontas φυσικά και Συμπάλμπα. Συμπάλμπα είναι η τηλετουργική μπάντα η οποία έχω, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη metal μουσική. Είναι ένα ιδίωμα το οποίο βασίζεται καθαρά σε τηλετουργική παραδοσιακή μουσική. Και θα υπάρχει κάποια συνεργασία μεταξύ Acherontas Συμπάλμπα και τον Ardity και Puissance που προανέφερα, μπάντες οι οποίες ανήκουν στον Martial Ambient χώρο, στο νέο classical ήχο. Είναι μπάντες οι οποίες έχουν συνεργαστεί μέχρι με τους Marduk για να τους φτιάχνουν κάποιες εισαγωγές. Μπάντες και καλλιτέχνες οι οποίοι σέβομαι τόσο μουσικά όσο και στο φιλοσοφικό τους κομμάτι. Το δεύτερο split είναι με τους Φιλανδούς Χόρνα. Θα βγει στο θερινό ηλιοστάσιο. Είναι χρόνια που έχουμε επαφή με τη συγκεκριμένη μπάντα, με τα μέλη της, οπότε θεωρήσαμε πρέπον οι μπάντες να συνεργαστούν κάποια στιγμή και στο μουσικό κομμάτι πέρα από το συναυλιακό που έχουμε συμπέσει πάρα πολλές φορές σε κάποια φεστιβάλ. Και θα κυκλοφορήσουν και τα δύο split από την Golden Comedy, τη γερμανική εταιρεία που έχουμε συμβόλαιο μαζί τους. Η ελληνική σκηνή δεν έχει ζηλέψει τίποτα από οποιαδήποτε άλλη σκηνή παγκοσμίως. Είναι μια σκηνή η οποία από τις αρχές του 90, μάλλον καλύτερα από τέλη τη δεκαετία του 80 με τους Νεκρομάντια που ξεκινήσανε, Ζέμιαλ, όλες αυτές οι μπάντες, δείξαν την ελληνική σκηνή είναι και θα είναι από τις καλύτερες σκηνές παγκοσμίως. Το πρόβλημα είναι όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των μπαντών, πιστεύω εδώ πέρα, και αυτό έχει να κάνει και πολύ με τον ελληνικό χαρακτήρα. Κατά τα άλλα, στο μουσικό επίπεδο και στο θέμα ποιότητας της μουσικής, είναι και θα είναι από τις καλύτερες στιγμές που έχουμε. Όχι, δεν θα υπάρξει κάποιο βίντεο κλιπ, μιας και δεν νομίζω ότι στο black metal είναι αναγκαίο μια τέτοιου είδους προβολή. Έχουμε ένα show στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες για πρώτη φορά. Την επόμενη μέρα πετάμε για Ολλανδία. Μάρτιο παίζουμε στη Γερμανία στο Spires, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, με τα καλύτερα πιστεύω ονόματα του χώρου αυτή τη στιγμή. Έχουμε κλείσει άλλο ένα show για Γερμανία, Σεπτέμβρη, και είμαστε στην αναμονή για να κλείσουμε μια μίνι περιοδία με τους Χέλη Μιλίτια για τέλη Μαΐου και άλλο ένα show για τον Νοέμβρη, τέλος του χρόνου αυτού στην Αμερική. Δεν μας ενδιαφέρει να κλείνουμε πάνω από 8 με 9 show το χρόνο, μιας και δεν αντιλαμβανόμαστε το black metal και τη μουσική έκφραση που έχουμε τους Acherontas σαν ένα party, σαν μια ευκαιρία να παίζουμε συνέχεια συναυλίες. Επιλέγουμε πάντα που παίζουμε συγκεκριμένα show, συγκεκριμένα φεστιβάλ, συγκεκριμένες χώρες, ώστε να προβάλλουμε την τέχνη μας εκεί πέρα που πιστεύουμε ότι αξίζει, χωρίς να γινόμαστε μαϊντανοί στη σκηνή.